μπορείς να μιλάς με τέτοια ηρεμία, ψυχραιμία και να λες ναι, τα κατάφερα. Και φυσικά το κομμάτι της επιτυχίας θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί άνθρωποι που μετά δεν τα έχουν καταφέρει καλά, μετά κάνουν μια αυτογνωσία στο τι μπορεί να έφταιγε, ποιος δεν του στήριξε, οι ευκαιρίες που δεν ήρθαν. Και δεν μπορείς να δηλαδή, ξέρεις και ακριβώς πού βρίσκεται το τραύμα σου και από πού προκύπτουν τα προβλήματα που έχεις σήμερα. Θέλω να πω κάτι. Επειδή λέει ούτε το πρώτο παιδί μου να του διαζυγείο, ούτε το τελευταίο. Παιδί διαζυγείο από παιδί διαζυγείο διαφέρουν πάρα πολύ. Είναι τελείως διαφορετικό ένα διαζύγιο που από κοινού οι γονείς αποφασίζουν να χωρίσουν, αλλά έχουν προτεραιότητα το καλό του παιδιού. Τελείως διαφορετικό ένα διαζύγιο που οι γονείς σκοτώνονται μεταξύ τους και χωρίζουν. Ναι, το λέω από την πλευρά του παιδιού, ότι κανένα παιδί δεν θέλει να χωρίσει οι γονείς. Δεν είναι καλά διαζύγια. Μην κάνουμε τόσο πολύ τους πολιτισμένους. Μακάρι να ήμασταν. Θες από απειρία, θες επειδή δεν ήμασταν έτοιμοι, θες γιατί πράγματι η σχέση των δύο γονέων ήταν πάρα πολύ κακή, οπότε δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να διαχειριστούν. Είναι πιο λίγοι, δεν θα πω ότι είναι πολύ λίγοι, αλλά σίγουρα είναι πιο λίγοι αυτοί που φτάσανε στο τέλος και το διαχειρίστηκαν τόσο σωστά που κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Ναι, εντάξει. Απλά επειδή είχα ρωτήσει τη συμβουλή παιδοψυχολόγου και εγώ εν ώψη του δικού μου διαζυγίου, είχε πει το εξής. Ένα διαζύγιο μπορεί να είναι, ανάλογα με το πώς θα το διαχειριστούν οι γονείς, από κάτι που συμβαίνει στη ζωή, αρνητικό στη ζωή του παιδιού, όπως το να χάσει έναν παππού ή μια γιαγιά, αλλά που δεν το τραυματίζει, ναι, μέχρι απολύτως τραυματικό και για πάντα βαρύδι στη δική του ψυχολογία. Δηλαδή πραγματικά εξαρτάται από το τι. Αυτά είναι διαβαθμίσεις του αρνητικού, βέβαια. Όχι. Σου λέει ότι αρνητικό είναι. Απλά αρνητικό είναι πάντα. Αρνητικό. Δεν είπαμε ποτέ ότι ένα διαζύγιο είναι καλό. Αυτό λέει ο Νίκος τώρα, ότι κανένα παιδί δεν θέλει να χωρίσει. Ο Νίκος όμως, όπως είπαμε, μεγάλωσε και με τον παππού και την 10 χρόνια, 12 δεν είναι. Παιδιά, η απόρριψη της μάνας. Αυτό είναι διαβαθμίσεις του αρνητικού. Αρνητικό είναι. Άλλο το διαζύγιο, άλλο η εγκατάλειψη, δηλαδή άλλο η ορφάνια. Δηλαδή υπάρχει μία διαβάθμιση. Δεν είναι το ίδιο. Η μητέρα, η οποία σίγουρα για ένα παιδί, εντάξει τώρα μιλάμε για μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να υπάρχει. Τον εκτιμώ αφάνταστα, γιατί είναι αυτοδημιούργητος. Πέτυχε πάρα πολύ στη ζωή του και θα μπορούσε να γυρίσει και να πει: είδες, τελικά δεν σε είχα ανάγκη, μαμά. Δεν μου χρειάστηκε σε τίποτα. Αυτός όχι μόνο τη συγχώρεσε, γύρισε πίσω και ξανά προσπάθησε να δημιουργήσει μια σχέση. Το οποίο δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, βέβαια, και το ότι ήθελε να ηρεμήσει μέσα του, να τη συγχωρέσει και προχωράμε μπροστά. Γιατί πώς θα προχωρήσει άμα δεν συγχωρέσει τη μάνα σου. Ξέρω εγώ έτσι το σκέφτομαι. Μεγάλο βάρος. Στην προσωπική σου ζωή. Ακριβώς. Τελευταίο που θέλω.